Δεν τρέπουτε λίγο, Νίκο. Άμα θέλω εγώ μια ώρα να κατέβω. Πώς δεν βγω εγώ, εγώ. Πώς θέλω να πάω στο Ηράκλειο, από πού να πάω. Αν δεν βλέπετε τι γίνεται. Εδώ είχαμε γίνει χαμός. Αθήνα γίναμε. Εάν δεν αλλάξουν σχέδια, θα χυθεί αίμα εδώ. Δείξε τα χάλια σου, δείξε τα. Ώρα 0 για το κυκλοφοριακό στον Άγιο Γιάννη Χωστό, με αφορμή τον πρόχειρο κόμβο που δημιούργησε η περιφέρεια Κρήτης μετά τη γέφυρα. Η οργή των οδηγών, κατοίκων και επαγγελματιών ξεχυλίζει. 2 ώρες έκαναμε από την Ανδρούτσου να φτάξω στις Μαλάδες και να ξαναγυρίσω 2 ώρες και πάμε τους αστυνομικούς. Παιδιά, τι είναι αυτό το χάλι και δεν μιλήσανε. Ακόμα πότε ώρα φτάξω εγώ. 7.30 ώρα φύγαμε και είναι 9.30. Σε αυτό το κύριο που έβγαλε τα σχέδια να τα αλλάξει. Από πού μωρέ θα βγούνε. Από πού. Είμαι εγώ αναγκασμένος που είμαι από κάτω να πηγαίνω στην Πέρα Μεριά να κάνω στροφή τα μάξι μου. Δεν παλεύεται. Πάει έτσι του να τα βγάλουν όλα. Ό,τι υπάρχει εδώ να φύγει. Μετά τις 7 το πρωί φράκαραν τα πάντα στην περιοχή από τους κεντρικούς δρόμους μέχρι τους παράδρομους. Κυκλοφοριακό χάος στον Αγιάννη Χωστό, στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, στη Λυγίου, στην Ηρακλή, στην Οντομπακογιάννη, στις Μαλάδες, στη Φοινικιά, στις εξόδους της Εθνικής Οδού, μέχρι το ύψος μεγάλου σούπερ μάρκετ, στην περιοχή της Αρίσου. Κομβούζιο. Έτσι πέρα, πώς θα κόψει μια ταλίκα να πάει εθνικό. Το φορτηγό θα μπει. Η ταλίκα, άμα είναι φορτωμένη. Με 2 ευρώ το καύσιμο τώρα το λίτρο, εμένα με αναγκάζει να κάνω 1,5 χιλιόμετρο για να πάω στο σπίτι μου επιπλέον. Γιατί? Μπάχαλο. Θέλουμε μία ώρα να πάμε στη δουλειά μας. Πάνω από μία ώρα. Μεγαλύτερο ραζιλίκι δεν έχει ξαναγίνει. Απέναντι, όταν έχει ένα στενοφόρο από τη Φοινικιά Μαλάδες και θέλει να περάσει, από πού θα περάσει? Οι ουρές ξεπερνούσαν τα 5 χιλιόμετρα και με την καθυστέρηση στο τιμόνι να αγγίζει ακόμη και τη μία ώρα. Φανταστείτε τώρα μια κηδεία εδώ που πρέπει να φύγουν από εδώ, να πάνε στο Χρονιάρι, να γυρίσουν, να πάνε στο νέο κημητήριο μετά. Ένα μπάχαλο. Θα πρέπει οριστικά να λυθεί το πρόβλημα και όχι με ημίμετρα. Θα πάνε να βρουν από κάπου αλλού. Θα περνάνε. Όχι αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα από τον εθνικό. Τον έχουν κάνει απλώς οι άνθρωποι και μπαίνουν μέσα. Δεν έχουν κάνει κανονική διάβαση. Αυτός ο κόμβος εδώ δεν εξυπηρετεί. Θα πάω από το βιολογικό. Το πρόβλημα είναι της εξόδου από την περιοχή των Τριών Βαγιών για να γυρίσουμε για Βενιζέλιο. Το να περνάς πάνω από πλαστικά κολονάκια, να κόβεις μια κίνηση η οποία μπορεί να μην σε δούνε οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι είναι η νομιμότητα της κατάστασης. Σκοπός και στόχος είναι να δούμε πώς θα δουλέψει η συγκεκριμένη τεχνική παρέμβαση αυτή τη βδομάδα. Την άλλη Δευτέρα θα είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ να δούμε τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Και δεν τιμάει κανένα μας η κατάσταση που προϋπήρχε πριν την Παρασκευή, όπως και σήμερα, που πράγματι έχει επιδεινωθεί, επιβαρυνθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχέας, κατά ένα ποσοστό 20%. No comments. Για μένα τώρα όπως είναι κατά. Είναι πολύ δύσκολο το σημείο εδώ, είναι και στενός ο δρόμος. Είπα ο κ. Ρικονάκης, ανοχή μία εβδομάδα να κάνουμε. Μία εβδομάδα. Είναι πολύ τελικά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μία εβδομάδα γιατί γίνεται συνωστισμός. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ένα ημίμετρο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να μεταβευθεί ο κόμβος λίγο παρακάτω. Υπομονή για μία εβδομάδα στους οδηγούς μέχρι να αξιολογήσουν την κατάσταση και επανακαθορίσουν την τελική τους θέση, συνιστά ο Νίκος Ρηγονάκης, ενώ στο τραπέζι του διαλόγου έχει πέσει η δημιουργία κυκλικού κόμβου λίγα μέτρα παρακάτω μεταξύ Μαλάδων και Φοινικιάς.